Φίλοι, και πάλι γεια σας. Υπάρχει ένας καταιγισμός βίντεο για να σας προλάβω, γιατί πάρα πολλά mail δέχομαι και στο Messenger. Χαίρομαι ειλικρινά. Στεναχωριέμαι για μερικά παλικάρια που δεν προλαβαίνω να απαντήσω, δεν το κάνω από κακία. Θέλω να δούμε μαζί τώρα τη σειρά της Nexus πάλι όπως πάντα, το Βενιαμίν της υπόθεσης, το αποσπόρι που λέμε στην οικογένεια, το μικρό, το οποίο είναι ένα πανίσχυρο μηχανάκι των 140 αμπέρ, με πολλές πολλαπλές ρυθμίσεις πάνω για την δική του κατηγορία, ένα οικονομικό μοντέλο, το οποίο έχει τη δυνατότητα, δηλαδή το υπέρα τούτου είναι η δυνατότητα να μπορείς να το μεταφέρεις, να το βάλεις στη βαλίτσα σου, στο προπαγκάζ, είτε για το εξοχικό, είτε για οποιονδήποτε επαγγελματία θέλει να έχει ένα μηχάνημα μαζί του, το οποίο να μπορεί να κάψει μέχρι και 3,2 ηλεκτρόδιο με μεγάλη άνεση και με πολλές παραμέτρους πάνω στο ηλεκτρόδιο. Ένα μηχανάκι το οποίο φοράει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας πάνω στη συγκόλληση με ηλεκτρόδιο και θα χαρώ πολύ να το δούμε μαζί, γιατί είναι πανέμορφο, είναι μικρούλι και έχει πολύ φάση. Πάμε να το δούμε από κοντά μαζί. Αφού ανοίξουμε τη συσκευασία θα δούμε μέσα τα εξής. Το μηχανάκι που θα το δούμε σε λίγο, τα παρελκόμενά του, τα οποία είναι δύο ουσιαστικά, μία λαβή, δύο λαβές, μία του σώματος, μία τσιμπίδας, η μασκούλα και το πατσακονάκι, αυτά που εντάξει εγώ δεν τα σκέφτομαι καθόλου, οι οδηγίες στα ελληνικά με όλες τις λειτουργίες της μηχανής και πάμε ουσιαστικά σε αυτό που μας ενδιαφέρει απόλυτα, που είναι το ίδιο το μηχάνημα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Βλέπετε το χέρι μου για να καταλάβετε τον όγκο ουσιαστικά της μηχανής. Ένα πανέμορφο μηχανάκι, αρκετά στιβαρό σαν κατασκευή. Πέραν του ότι αν δείτε τη λεπτομέρεια σε κάθε σημείο της μηχανής, διακρίνουμε δύο ταχυσύνδεσμους 35-50, την πρόσωψη της μηχανής που θα αναλύσουμε σε λίγο, τα ουσιαστικά σημεία προσοχής για ίσως καινούριο χρήστη, αλλά και για εκείνους που θέλουν να ενημερωθούν πάνω σε αυτό, η επιγραφή Nexus Black Series πρώτης μηχανής και το πίσω μέρος που εδράζει ένα αρκετά ικανοποιητικό airflow με το διακόπτη on-off και την παροχή του ρεύματος με ένα στιβαρό καλώδιο. Έχει την επιλογή του η μάντα πρόσδεσης για θέμα εφαρμογής στον νόμο όταν έχουμε να ανέβουμε κάποια σκάλα κάτι και τα καλώδια του, επειδή πολλοί φίλοι όπως και εγώ τα μεγαλώνουμε συνήθως, μπορεί να τα κάνετε ακόμα και 5 μέτρα την τσιμπίδα ηλεκτροδίου χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα το τι κάνει η μηχανή μας μπροστά. Έχει τη λειτουργία VRD, την AVR, την οποία μπορείς να τη δουλέψεις άνετα με γεννήτρια. Αφού κάνει τα check της λοιπόν, διακρίνουμε τα εξής. Το θερμικό που είδατε προηγουμένως στο τεστ θα ανάψει όταν η μηχανή υπερβεί τα όρια της και σου πει περίμενε λιγάκι να τελειώσει γιατί δεν έχει ταλαιπωρήσει. Λοιπόν, με το προσύς ουσιαστικά επιλέγεις τη λειτουργία. Έχει λειτουργία MMA και λειτουργία Lift Tick. Στη Lift Tick απλά επιλέγεις τα αμπέρ που θέλεις και με την κατάσταση που έχουμε πει, την εκκίνηση που έχουμε δει και σε άλλα βίντεο μας, μην αναρωθούμε εδώ, ξέρουμε πλέον τον τρόπο που δουλεύει η Lift Tick. Ας μείνουμε στην MMA που και αυτό είναι το ατού της μηχανής μας. Λοιπόν, το max είναι στα 140 αμπέρ και το χαμηλότερο στα 20. Λειτουργεί και με 220 και με 110 βόλτα αν χρειαστεί σε σκάφος ή οπουδήποτε αλλού. Επειδή είναι συνεργειακή η μηχανή, όσο ανεβάζεις τα αμπέρ σου, βλέπεις εδώ κάτω, σου προτείνει και το ανάλογο ηλεκτρόδιο. Βλέπετε, 3, 2,5, 3,2. Άνετα καίει το 3,2 ηλεκτρόδιο μια τέτοια μηχανή. Και 4 μπορεί να κάψεις, ουσιαστικά ένας που ξέρει τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε να δούμε με το function εδώ, επιλέγεις ουσιαστικά το κάθε παράθυρο το οποίο μπαίνει, αναμένει για κάποια δευτερόλεπτα και επανέρχεται. Αν το πατήσεις μία φορά, λειτουργία Arc Force από το 0 έως το 10, όσο μπορεί ουσιαστικά να σου κάνει ομαλό το τόξο σε περίπτωση που έχεις κάποιες αστάθειες, αυτό λειτουργεί, κάνει πιο καυτή ουσιαστικά την πόληση, πιο επιθετική. Με το Hot Start είναι πόσο θέλεις να ξεκινήσεις όταν έχεις μικρά ελάσματα, κόβεις ουσιαστικά την λειτουργία, ένα demarrage ουσιαστικά, ένα voltage HF, μια υψηλή συχνότητα για να ξεκινήσει το τόξο χωρίς να μας κολλήσει το ηλεκτρόδιο, είναι εδώ. Σε μικρά ελάσματα μπορείς να το χαμηλώσεις.
VRT off-on, όταν είμαστε σε εξωτερικό χώρο, κατεβάζει από τα 62 volt στα 12 ακόμα κάτι στις πόρτες, να μην έχουμε αυτή την τάση ουσιαστικά, την ενόχληση να μας τυπήσει το ρεύμα όταν έχει υγρασία, μια πέργολα. Τα έχουμε πει και σε ένα βίντεο, το γνωρίζετε. Και εν τέλει, anti-stick off-on. Ένα εξαιρετικό μηχανάκι για την κατηγορία του. Νομίζω ότι έχει πολύ φάση. Και γυρίζει μετά και περιμένει ο πίνακάς του στη λειτουργία επιλογής του αμπεράζ μας. Πάμε να κάνουμε κανένα κόλλημα μαζί, να δούμε περίπου, να καταλάβετε αυτό που σας λέω και πολλές φορές, την ευστάθεια του τόξου. Το πόσο το τόξο μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά σε μια μηχανή, εκεί φαίνεται μια μηχανή σωστή, κατά τη ροή της ραφής, όταν κάνουμε μια ραφή, πώς βλέπουμε ένα γαζί ουσιαστικά, πώς νιώθουμε στο χέρι μας την μεταβολή του τόξου και πώς μπορούμε να το διαβάσουμε ακόμα στη ραφή μας, αν και εφόσον έχουμε πολύ σωστή μετατόπιση του χεριού μας και σταθερή. Πάμε να κάνουμε καμία σχόληση μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τη συμπεριφορά του μηχανήματός μας σε μια ποικιλία, θα έλεγα, ηλεκτροδίων, όπως είναι το Finkorten, το 7018, το Belinox το ανοξείδωτο, και θα ξεκινήσω πρώτα, μιας και μ' αρέσει, πάντα μ' αρέσει το ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο, θα ξεκινήσω με αυτό, στα 95 αμπέρ ας πούμε, 2,5, να δούμε την ποιότητα. Προσπαθήστε οι κολλήσεις μου όλες, θα είναι σε πραγματικό χρόνο, μόνο και μόνο ένας φίλος που ενδιαφέρεται για ένα τέτοιο εργαλείο, να ακούει το ψήσιμο ουσιαστικά του ηλεκτροδίου, που για μένα είναι πολύ σοβαρό, έτσι. Πάμε λοιπόν. Αυτό είναι το Belinox. Για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Θα το αφήσουμε λίγο να κρυώσει. Το πάει κορδέλα, παιδιά. Έχει πολύ φάση. Πάμε να δούμε το κλασικό σε όλους τους φίλους, το Finkorten. Εδώ μπορούμε να το δώσουμε στο 2,5 ουσιαστικά, στα 100 αμπέρ βλέπετε ότι αλλάζει κλίμακα η μηχανή μας. Θα το κρατήσουμε στα 100 αμπέρ, ένα 2,5 ηλεκτρόδιο, Finkorten. Βλέπετε ότι το πάει, το τόξο είναι σταθερότατο από την αρχή, χωρίς κανένα απολύτως θέμα να αλλάξει η συμπεριφορά της μηχανής μας. Η μηχανή μας δεν ζορίζεται καθόλου, κοιμάται στην κυριολεξία και τα αποτελέσματα είναι εδώ, έχει πολύ φάση, παιδιά. Πάμε σε ένα πιο δυνατό ηλεκτρόδιο, πάμε στο Super Cito. Εδώ θα ανέβω στα 110 αμπέρ για να δω τη συμπεριφορά του. Πάμε λοιπόν, το επόμενο level είναι το Super Cito, το λεγόμενο 7018 ηλεκτρόδιο. Πάω να ανέβω στα 120 αμπέρ. Να δω τη συμπεριφορά του. Για να δούμε λοιπόν.
παιδιά, τι να πω, εντάξει, το βλέπετε το κολκίνισμα. Και εν τέλει θα πάω σε ένα 3,2 ηλεκτρόδιο, αλλά σε ένα, συγγνώμη, 4 ηλεκτρόδιο, αλλά η μηχανή μας είναι 3,2 μέγιστο. Να δω τα όρια της, αν ξεφύγουμε ουσιαστικά λίγο, παρανομίσουμε αν μπορεί να σταθεί η μηχανή σε ένα 4 ηλεκτρόδιο. Τι να πω, είδατε από την αρχή μέχρι το τέλος, το άφησα όλο, μόνο και μόνο. Για να δούμε όλοι μαζί τα αποτελέσματα. Έχει πλάκα αυτή εδώ πέρα, παιδιά, αυτό το κομμάτι του σιδήρου είναι ιστορικό. Λοιπόν, ένα μηχανάκι νομίζω που αξίζει κάθε λεπτομέρεια που έχει ο κατασκευαστής για να αποθέσει πάνω στο μηχάνημα αυτό, και νομίζω ότι αξίζει ειλικρινά απόδοση τιμή. Εγώ κολλάω πάντα στην εμφάνιση, έχω αυτή την τρέλα, έτσι. Η εμφάνισή του τα σπάει στην κυριολεξία, αλλά είδατε και μόνοι σας ότι το τόξο είναι σταθερό από την αρχή, θα ξεκινήσουμε μέχρι το τέλος, και η κορυφογραμμή νομίζω το μαρτυράει, και γενικότερα βλέπετε ουσιαστικά τον τρόπο που συμπεριφέρεται το ηλεκτρόδιό μας. Να είστε καλά, φίλοι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας. Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποίησα στο συγκεκριμένο βίντεο είναι της Atlas, το 6013 και το 7018, και Bell Inox, το ανοξίδωτο, το 2,5 που είδαμε στην εφαρμογή του.